Γεια σας, είμαι ο Σαντάριον και αυτή είναι μια περιληπτική ιστορία του World of Warcraft, από το Vanilla έως και το Worlds of Draenor. Ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι για τους ανθρώπους που θα επιστρέψουν ή για τους ανθρώπους που θα ξεκινήσουν το World of Warcraft επειδή είδαν την ταινία. Σας ευχαριστώ που την παρακολουθείτε. Enjoy! 4 years have passed since the mortal races banded together and stood united against the might of the Burning Legion. Though Azeroth was saved, the tenuous pact between the Horde and the Alliance has all but evaporated. The drums of war thunder once again. 4 χρόνια μετά τη μάχη στο Mount Hidjal, που οι δυνάμεις του Azeroth είχαν ενωθεί για να πολεμήσουν τον Αρκιμόντε, ο πόλεμος μεταξύ Alliance και Horde ξανάρχισε. Παλιές συμμαχίες σπάσαν και γίνανε οι Alliance και οι Horde που ξέραμε στο Vanilla WoW. Οι βασιλιάδες για τους ανθρώπους είναι ο Anduin που είχε αναλάβει βασιλικά καθήκοντα γιατί ο πατέρας του χάθηκε και νομίζανε ότι πέθανε, αλλά έπειτα βρέθηκε και έτσι θα πω ότι είναι ο Varian Wrynn για τους ανθρώπους της Stormwind, ο Magni Bronzebeard για τους νάνους στην Ironforge, τα Gnomes έχουν τον Gelbin Megatork και για τους Night Elves την Durande Whisperwind. Για τους Horde έχουμε τον Thrall που είναι όχι μόνο αρχηγός των Orc αλλά και Warchief όλων των Horde. Οι Tauren έχουν τον Garen Bloodhoof, οι Undead, οι Sylvanas Windrunner και τα Troll τον Vol'jin. Στο πρώτο World of Warcraft η ιστορία είναι λίγο μπερδεμένη και έχει ως εξής. Horde πολεμάνε με Alliance και σκοτώνουν με κάποιες μεγάλες εχθρικές δυνάμεις όπως Ragnaros, ο Άρχοντας της Φωτιάς, ένα μαύρο δράκο με όνομα Nefarian που βρισκόταν επίσης στο Black Rock Mountain, την Ονίξια στο Laertes, τον Hakkar the Soul Flayer στην πόλη των Guru Bashi Trolls, τον Old God Cthulhu στο Ankiraj και τέλος τον Kel'Thuzad στο Naxxramas. Imprisoned for 10,000 years. Banished from my own homeland. And now you dare enter my realm. Στο Burning Crusade ανοίγουμε πύλη προς το Outland. Τα Draenei κάναν αναγκαστική προσγείωση στο Azeroth και μπήκαν στους Alliance για να βρουν βοήθεια και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Επίσης τα Blood Elf που πριν λεγόταν High Elf πήγαν με τους Horde. Στο Outland πολεμάμε με τον προδότη που λέγεται Illidan Stormrage. Ο Illidan πολεμάει σκληρά ενάντια στο Burning Legion και εκπαιδεύει Elite Demon Hunters για να πολεμήσει την Burning Crusade, αλλά στο έξω κόσμο δεν έμιζε να κάνει κάτι τέτοιο. Εμείς συνεργαζόμαστε με τον Άρου που ονομάζεται Αντάλ και σκοτώνουμε τον Γκρουλ, τον δολοφόνο των δράκων, τον φυλακισμένο Pit Lord Mac Theridon, τη Lady Vash, τον Illidan και ενώνικα με τον Gelthas. Αυτός κατεβαίνει στο Azeroth και προσπαθεί να κάνει summon τον Kil'jaeden, αλλά τον ξανανικάμε και ακυρώνουμε το summoning. Όταν νικήσαμε τον Illidan, επειδή αυτός δεν ήταν πλέον elf αλλά είχε γίνει κάτι παραπάνω, ακόμη και να το σκοτώναμε αυτός θα ξαναγεννιόταν στο Twisting Nether, όπως οι δαίμονες τους οποίους κυνηγούσε. Έτσι η Maiev Shadowsong που τον κυνηγούσε και είχε τρελή αιμονή μαζί του, τον έβαλε σε μια από τις φυλακές της αυτών και όλους τους Demon Hunters μαζί. Η φυλακή λέγεται Vault of the Wardens. Όπως είπα πριν, το Outland λεγόταν Draenor παλιά και κάποιοι Orc ακόμα ζούσαν εκεί. Έτσι ο Thrall βρήκε τον Garrosh Hellscream, το γιο του Gromas από το Warcraft 3 και τον πήρε σαν παραπέδι του. My child, I watched with pride as you grew into a weapon of righteousness. Ο Άρθας ξύπνησε μετά από τον συλλογισμό του στο παγωμένο θρόνο και τώρα είναι έτοιμος να αφανίσει τους ζωντανούς. Οι Death Knight που ήταν σκλάβοι στη θέληση του Άρσεους σπάνε τα δεσμά τους και τώρα ελεύθεροι πηγαίνουν με τους Αλάι και τους Χόρντ.
Αυτές οι δυνάμεις πηγαίνουν στο Northrend να πολεμήσουν το Scourge και επίσης να νικήσουν τον Μάλιγκος, ο οποίος νομίζει ότι οι άνθρωποι καταχράζονται τη μαγεία, και έτσι τον νικάμε και στη θέση του μπαίνει ο Κάλιγκος. Επίσης, ο Γιόκ Σαρών αρχίζει να δραπετεύει από τη φυλακή του στο Ούλντουαρ και πρέπει να νικηθεί για να μην καταστρέψει το Άζεροθ. Με τη βοήθεια του Τίριον, όχι του Λάνιστερ, αλλά του Τίριον Φόρντριγκ και το Άσμπριγκερ, το σπαθί που θα κρατάνε όλοι οι Paladins στο Legion, σκότωνουμε τον Άρθας, ο οποίος βλέπει μόνο σκοτάδι. Όταν ο Τίριον πήγε να βάλει το στέμα και να γίνει ο επόμενος Lich King, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει ένας Lich King, ο Μπούβαλ Φορ Dragon, που είχε καεί και δεν έμοιαζε πια με άνθρωπο, πήρε τη θέση του και έγινε αυτός ο Lich King. Tell them only that the Lich King is dead, and that Bulvar Fort Dragon died with him. Pain. Agony. My hatred burns through the cavernous deeps. Ο κατακλυσμός έφτασε και ο Deathwing, που τρελάθηκε από τους Old Gods, ήθελε να έρθει η ώρα της χαραυγής, The Hour of Twilight, όπου οι Old Gods θα σπάσουν τα δεσμά τους και ελεύθεροι θα καταστρέψουν την ανθρωπότητα και θα κυβερνήσουν ξανά τον κόσμο. Μαζί με όλα αυτά έχουμε κάποιες αλλαγές, όπως το ότι ο Thrall κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον κόσμο και πήγε πίσω στο Outland, στην πατρίδα του, για να μιλήσει με τα Elements. Αλλά πριν φύγει, έβαλε παρά την αντιπαράθεση του Cairn Bloodhoof, Don Garrosh, Hellscream, αρχηγό των Horde, για όσο καιρό θα λείπει. Κακά τα ψέματα, ο Garrosh είχε γίνει ήρωα στο Northrend και ο Thrall πίστευε ότι με λίγη καλή καθοδήγηση θα γίνει ένας καλός αρχηγός. Λίγο καιρό μετά, σε μια φιλική συνάντηση μεταξύ Night Elf και Tauren, έγινε μια επίθεση από Orc. Ο Cairn νόμιζε ότι πίσω από αυτό κρυβόταν ο Garrosh, αλλά στην πραγματικότητα ο Garrosh δεν είχε ιδέα τι είχε γίνει. Ο Cairn Bloodhoof έκανε mock Garrosh στο Garrosh και ο Garrosh, για να τον τρομάξει, του είπε ότι θα πολεμήσουν μέχρι θανάτου. Φυσικά ο Cairn συμφώνησε και έτσι έγινε. Ενώ ο Γιώρικος Τόρεν νικούσε, η Μάγκαθα Γκριμ τότε είχε δηλητηριάσει τον Γκόρχαουλ. Και έτσι, όταν ο Garrosh τραυμάτισε τον Cairn ελαφρά, αυτός ζαλίστηκε και έχασε τη μάχη. Ο επόμενος αρχηγός των Tauren έγινε ο Bane Bloodhoof, ο γιος του Cairn, ο οποίος εξόρισε τη Μάγκαθα Γκριμ τότε για αυτό που είχε κάνει. Από τη μεριά των Alliance έχουμε τον βασιλιά Magni Bronzebeard, ο οποίος θέλει να μάθει τι τρέχει με τον κόσμο και έτσι έκανε μια τελετουργία των Τιτάνων που θα του επέτρεπε να μιλήσει με τη γη και να δει τι παίζει, αλλά αντί να μιλήσει με τη γη έγινε ο ίδιος γη και μετατράπηκε σε κρύσταλλο. Έτσι η κόρη του, η Moira, επέστρεψε και πήγε να πάρει το θρόνο, αλλά οι άλλες κλάν δεν συμφώνησαν. Έτσι φτιάξαν ένα συμβούλιο με έναν αρχηγό από τους Bronzebeard, έναν από τους Wildhammer και έναν από Dark Iron. Στους Night Elf τώρα, ο Malfurion Stormrage, αδερφός του Illidan, ξύπνησε από το Emerald Dream και γύρισε στην αγαπημένη του Tyrande, που μαζί διοικούσαν τους Night Elf. Εκτός αυτού, είχαμε και δύο καινούριες φυλές για τους Horde, τους Goblin από το Καζάν, και για τους Alliance, οι άνθρωποι της Γκυλνέας που είχαν την κατάρα να γίνονται λυκάνθρωποι. Ο Varian Wrynn έγινε ο αρχιβασιλέας όλων των Alliance. Ο Deathwing, ο οποίος δούλευε για τους Old Gods και προσπαθούσε να τους ελευθερώσει, έπρεπε να πεθάνει και έτσι έγινε. Όταν ο Deathwing πέθανε, τα υπόλοιπα Dragon Aspects πραγματοποίησαν το πεπρωμένο τους και χάσαν τη δύναμή τους και την ικανότητα να αναπαράγονται. For the dawning of the Age of Mortals has begun. Η αρχή της εποχής των θνητών έφτασε και ο Garrosh θα το εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο. Δεν ήθελε άλλο τα Orcs να ζουν στην έρημο και να πεινάνε, και έτσι ξεκίνησε την κατάκτηση όλου του Azeroth. Ο πρώτος του στόχος ήταν το Theramore, στο οποίο έριξε μία Mana Bomb και σκότωσε πάρα πολύ στρατό και εκνεύρισε την Τζένια, η οποία προσπαθούσε να κάνει ειρήνη Horde με Alliance. Πολλοί από τους Horde χειροκροτούσαν και ζητοκράβγαζαν τον Garrosh για αυτό που είχε κάνει, αλλά υπήρχαν και άλλοι, όπως ήταν ο Bane και ο Vol'jin, που κοιτούσαν με δάκρυα και αηδία την καταστροφή που είχε γίνει. Τώρα την προσοχή του Azeroth κίνησε η Παντάρια. Η ομίχλη της Παντάρια χάθηκε και ήταν έτοιμη για να κατακτηθεί. Οι Παντάρια από το περιπλανόμενο νησί αγαπούσαν τις περιπέτειες και έτσι πήγανε με τους Alliance και τους Horde για να γνωρίσουν τον κόσμο. Η Παντάρια βρέθηκε από ατύχημα και Alliance στείλαν στρατεύματα για να βρουν τον Anduin Wrynn, το γιο του βασιλιά, ο οποίος είχε χαθεί, ενώ οι Horde θέλουν να βάψουν το νησί κόκκινο. Mm.
Παντάρια ήταν special και ήταν κρυμμένη στις ομίχλες, αλλά επίσης ήταν μολυσμένη με το Σα, μια σκοτεινή δύναμη που έμεινε πίσω όταν οι Τιτάνες νίξαν τον Γιά Σιράζ και αυτός εξέμνεσε μια τελευταία φορά δηλητηριάζοντας τον κόσμο. Το Σα τρέφεται από τις αρνητικές ενέργειες και ενώ οι κάτοικοι της Παντάρια μάθαν να το ελέγχουν, εμείς πήγαμε εκεί και το ταΐσαμε για τα καλά. Αυτό έκανε το νησί άνω-κάτω, έτσι γυρνούσαμε στην Παντάρια και φτιάχναμε ό,τι είχαμε χαλάσει. Βοηθήσαμε επίσης την Παντάρια νικώντας ένα παλιό τύρανο που το λέγαν Lei Shen, The Thunder King. Αυτά έγιναν στην Παντάρια λίγο πολύ και έπειτα γύρισαμε στην Orgrimmar για να νικήσουμε τον τύρανο που λέγεται Garrosh Hellscream. Ο Hellscream είχε βάλει δολοφόνους για να σκοτώσουν τον Vol'jin, τον οποίον ευτυχώς σώζουμε. The world will hear of this. They will come for you. Yes, I'm counting on it. Τώρα, Alliance και Horde υπό την εποπτεία του Vol'jin κάναν την επανάσταση στην Orgrimmar και νικήσαν τον τύρανό τους. Με τον Garrosh στα γόνατα, τώρα η Horde χρειάζονται ένα καινούριο Warchief. Έτσι ο Thrall διαλέγει τον Vol'jin, ο οποίος έκανε την επανάσταση και κράτησε τους Horde ενωμένους. From this day forward, Vol'jin, if you lead, I will follow. I am not worthy. But I will give my all for the Horde. Τώρα, όσο γίνονται όλα αυτά, έχουμε τον Black Dragon Raytheon, ο οποίος προειδοποίησε τον κόσμο για ένα όραμα που είχε για την επιστροφή του Legion. Προσπάθησε να ενώσει με τον τρόπο του τους Alliance και τους Horde, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι απέφυγε στο σχέδιο Β. Έκανε συμμαχία με τον Garrosh Dormu, τον Μπρούτζινο Δράκο και γύρισαν τον Garrosh στο παρελθόν για να ενώσει τους Horde και να τους φέρει ως συμμάχους στο Azeroth. Ο Garrosh όμως ήθελε να αποκαταστήσει το όνομα του πατέρα του και έτσι έπνιξε τον Garrosh Dormu και έφτιαξε τους Iron Horde με Warchief τον Grommash Hellscream. Claim your destiny. You will all be conquerors. And what, Gul'dan, must we give in return? Everything. Το πόρταλ βάφεται κόκκινο και οι Iron Horde εισέρχονται στο Azeroth. Το Azeroth μετά από τόσες εισβολές είχε πάρει το μάθημά του και τους έδιωξε πίσω στον Draenor. Εκεί πρέπει να κλείσουμε το πόρταλ μια για πάντα και έτσι οι Alliance συμμαχούν με Draenei και οι Horde με τους Frostwolf Clan που ήταν Orc. Horde και Alliance πολεμάμε το Iron Horde και δίνουν ένα μάθημα στο Φυγάν Garrosh. Chose your own destiny. Ο Gul'dan, ενώ οι Iron Horde έχουν σπάσει και είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης, τους δίνει το αίμα του Manoroth, που στο παρελθόν τρέλανε τον Grom, και κάποια από το Orc το πίνουν και γίνονται σκλάβοι της Legion. Ο Gul'dan κάνει σάμα τον Αρχιμόντε, τον οποίον ευτυχώς νικάμε. You don't think it's over? Gul'dan, and the devils that command him, are not so easily banished. I fear this is only beginning.
Ο Κάντγκαρ φυσικά είχε δίκιο και το όραμα που είχε ο Ωράθιον στο Mists of Pandaria γίνεται πραγματικότητα. Ο Γκούλνταν από τον Draenor στάλθηκε στο Azeroth μας και ξεκίνησε την εισβολή του Legion στον τάφο του Σαργκέρας, όπου ο Γκούλνταν της εποχής μας είχε πεθάνει. My son. A terrible darkness has returned to our world. As before, it seeks to annihilate everything that we hold dear. I go to face it, knowing I may not return. They're coming! They're coming back! All my life I have lived by the sword. I've seen kingdoms burn and watched brave heroes die in vain. It's been difficult for me to trust after losing so much. But from you, I have learned patience, tolerance, and faith. Anduin, I now believe, as you do, that peace is the noblest aspiration. But to preserve it, you must be willing to fight. Έτσι φτάνουμε στο Legion που καταφθάνει. Αυτή ήταν η ιστορία του World of Warcraft περιληπτικά. Κάντε like και αν θέλετε να δείτε κι άλλα, κάντε subscribe. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.